Και να πάμε στους καλεσμένους μας. Στους καλεσμένους μας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από το Διπεθέ Χίου. Βορείου Αιγαίου. Βορείου. Μέδρα τη Χίου. Βορείου Αιγαίου. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Και έδρα την πανέμορφη Χίου. Εγώ δεν είμαι χιώτης, αλλά τη λατρεύω. Συγγνώμη, ποιος από τους τρεις είναι χιώτης? Έχει γίνει. Σκηνοθέτης. Α, ο σκηνοθέτης. Αλλά έγινα χιώτης. Σε λίγο θα μείνω μόνιμα πια. Με τον κύριο Μεταράκη λέμε να εγκατασταθούμε μόνιμα. Αυτό είναι και απειλή, όπως καταλάβατε. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα, κύριε Μεταράκη? Αστειευόμενος, βέβαια. Είναι ένας από τους αγαπημένους φίλους ο Πέτρος, όπως και ο. Ο Γιώργος Ματαράγκας, τους ξέρετε, δεν χρειάζεται να πει κανείς. Ναι, Πέτρος Σεκούκης, Γιώργος Ματαράγκας, Γιάννης Ζαφίγης στη σκηνοθεσία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας που δείξατε για το Διπεθέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται, δηλαδή αυτή η πολιτισμική πορεία του Διπεθέ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτό το θέατρο στην περιφέρεια. Και εσείς αυτή τη στιγμή, με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση του Αλέκου Σακελάριου. Ανεβάζετε ένα έργο του διασκευασμένο. Αν τόσο τα 100 χρόνια, μια και είπαμε για την αποκέντρωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Και η ΕΡΤ να ασχολείται όλοι με όλο αυτό που γίνεται. Υπάρχουν 15 Διπεθέ που παράγουν πάρα πολύ έργο. Οι μόνοι πνεύμονες πολιτισμού που δεν επικεντρώνονται, δεν είναι εδώ στην Αθήνα ή μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι σε όλη την Ελλάδα. Και παράγουν πολύ καλό και πολύ καλό πολιτιστικό έργο. Και πραγματικά αξίζει να τους προσέχουμε, να προσέχουμε όλα τα πράγματα. Αυτό ήταν άλλωστε, με συγχωρείς Γιώργο, αυτό ήταν άλλωστε και το όραμα της Μελινάς Μερκούρη. Όταν δημιουργήθηκαν τα Διπεθέ, ακριβώς εκεί αναφέρονταν στην πολιτιστική ανάπτυξη. Υπάρχουν εργαστήρια, όλα τα Διπεθέ προσπαθούν. Μην το συζητάτε. Τα εργαστήρια είναι το σημαντικότερο από όλο. Ότι κάποια παιδιά, κάποιοι νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγάλη ηλικία. Εγώ έχω μία φίλη που μένει στην Αχίο και συμμετέχει σε αυτά τα εργαστήρια τα δικά σας. Και μόλις έμαθε ότι θα έρθει, με πήρε και τηλέφωνο, μου λέει: τι λες τώρα, θα έρθει, είναι εδώ πέρα. Για μένα θα σα είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι δεν υπάρχει γυναίκα που να μην θαυμάζει. Μάλιστα. Να το πούμε. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί από τη φυσική μου ομορφιά, οπότε εκτό από το πέλεστε και φίλη σου, δεν σου το πέ. Βέβαια. Μην τα λέμε όλα όμως. Μην τα λέμε όλα. Ο Πέτρος το σερβίρει αυτοσαρκαστικά, αλλά όμως το πιστεύει. Το πιστεύει. Εγώ να πω ότι από τον Δήμαρχο τον κύριο Λαμπρινούδη, ο οποίος είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, και τον πρόεδρο τον κύριο Τσατσαρόνη, εγώ ως μη χιώτης σας έφερα γλυκά χιώτικα. Τι λέτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι χιώτικα γλυκά, για να ρωτήσω εγώ. Και κρασί χιώτικα, είναι αριούς. Αυτά τα ξέρει ο κ. Ζεβές που είναι χιώτης. Τι ακριβώς, πώς τα λένε. Σας πω την αλήθεια, δεν άνοιξα εγώ. Αλλά ξέρω το κρασί είναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμαρχο. Το οφείλουμε να τα. Το έργο αυτό. Να μιλήσουμε λίγο για το έργο σας. Το έργο αυτό είναι μια πολιτική σάτυρα. Είναι ένα εκπληκτικό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω την Τίνα τη Σακελάριου από εδώ, γιατί μου το εμπιστεύτηκε πριν από πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 12 χρόνια. Είναι το τελευταίο έργο του Αλέκου Σακελάριου. Μάλιστα, σας το έφερα για να δείτε τη μορφή του. Είναι από τη γραφομηχανή. Είναι γραφομηχανή. Αυτά είναι. Δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πραγματικά. Λοιπόν, είναι ένα εκπληκτικό έργο. Γιατί αρχικά είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Αφορά τις παθογένειες της πολιτικής στη χώρα μας. Είναι πρόσωπα, ένας βασιλιάς, ένας πρωθυπουργός, αριστεροί, δεξιοί, βασιλόφρονες, μπλεγμένα όλα τα πρόσωπα. Όλοι. Και πριν από πόσα χρόνια? Είναι 40 χρόνων. Είναι 40 χρόνων. Ανεβαίνει για πρώτη φορά, δεν έχει ανέβει ποτέ. Έχει διασκευαστεί από πόσο διαχρονικό. Το προσαρμόσατε στην εποχή. Βεβαίως. Όχι απόλυτα. Έχουν διορθωθεί κάποια στοιχεία που αναφέρονται σε εκείνη την εποχή και έπρεπε να αφαιρθούν. Γιατί κάποιοι δεν θα τα μπορούσαν να τα επεξηγήσουν. Πόσο διαχρονικό πάντως είναι και πόσο επίκαιρο σήμερα, μετά από τόσα χρόνια. Ειδικά σήμερα θυμίζει πάρα πολύ τους χαλασσοχώριδες του Παπαδιαμάντη, αν κάποιοι γνωρίζετε, που και αυτό το έργο αναφέρεται στην παθογένεια της πολιτικής. Όλοι μαζί μπλέκονται και εκεί και αριστεροί και ακροδεξιοί και όλοι μαζί, όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, είναι το ίδιο. Διαλύουν τα βλέπουμε πάντα. Και κάποιες όλοι διεφθαρμένοι. Ναι, ναι, αυτές οι φωτογραφίες, να σας πω ότι τραβήχτηκαν σε ένα κτήμα στον κάμπο της Χίου. Είναι μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες κοντά στη Χίου. Έχω πάει στη Χίου. Έχετε πάει. Και όντως είναι καταπληκτικά. Είχα πάρει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Είναι από το κτήμα Αργέντικο, μας παραχώρησε το χώρο του. Που παλιά ήταν και προξενείο τη δεκαετία του 80, ένας υπέροχος κήπος, χτίστηκε το πρώτο κτίσμα εκεί μέσα το 1550, να καταλάβετε. Και είναι όλο πέτρινο, ένας πέτρινος. Υπάρχει μια χτίσματα. Ιστορία στο νησί, υπάρχει μια κουλτούρα στο νησί και πρέπει και εσείς να τη σεβαστείτε και νομίζω ότι
και να πούμε στον κόσμο. Σας βοηθάει και εσάς, έχει μια δυναμική. Έχει... Βεβαίως. Να έρθουν το καλοκαίρι στη Χίο, γιατί πέρασε και πάρα πολλά με τις φωτιές, μην ξεχνάμε το καλοκαίρι Χίος, και χρειάζεται μια ιδιαίτερη στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν περιουσίες. Πέρασαν πάρα πολύ δύσκολο, όλοι μας το ξέρουμε, όλοι οι Έλληνες ξέρουν τι πέρασε η Χίος. Κατακάει και σχεδόν όλοι. Πάντως θέλει... με την παράσταση που πάμε να κάνουμε τώρα εμείς, θέλουμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο, να τον ψυχαγωγήσουμε. Να βάλουμε να δώσουμε ακριβώς και λίγο το αισιόδοξο. Έτσι, μπράβο, μετά από τις φωτιές, μετά από τη μαυρίλα της κρίσης, μετά από όλα αυτά. Οι άνθρωποι πρέπει λιγάκι να γελάσει και το εσωτερικό. Ξέρετε, να πω κάτι έτσι σε σχέση με αυτό που έλεγε πριν ο Σεβασμιότατος. Εγώ πιστεύω ότι δεν φτάνει η τροφή και η ένδυση. Χρειάζεται και αλλού τροφή. Και αυτή η τροφή είναι πάρα έχετε πολύ δίκιο, σημαντική. Και όλοι δίκιο έχουμε. Τροφή για το πνεύμα. Και όλοι δίκιο έχουμε. Και αυτή είναι πολύ σημαντική. Έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στοιχείο πραγματικά. Να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, να κάνουμε περάσει καλά, να σκεφτεί. Τι σας γίνεται. Λένε όσοι έρχονται στην παράσταση. Δεν έχει αρχίσει ακόμα η παράσταση. 16 Φλεβάρι στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο του Δημουχείου. Ένα υπέροχο χώρο μεγάλο. Και μετά σκοπεύουμε να περιοδεύσουμε βεβαίως στην περιφέρεια, στη Βόρειο Αιγαίου, που είναι η Μυτιλήνη και η Σάμος με τα νησιά Δορυφόρους, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και το κάποια στιγμή να έρθετε και εσεί. Σε όλη την Ελλάδα. Θα σα καλέσουμε. Σε όλη την Ελλάδα. Με μεγάλη μας χαρά θα έρθουμε. Εμείς να ευχηθούμε. Θα προτιμούσα να έχω το στοιχείο πάντως. Θα ήθελα να πω να αναφερθώ στους συντελεστές. Βεβαίως, να πούμε και τους συντελεστές. Γιατί είναι σημαντικό. Βεβαίως, πέρα από τον Πέτρο τον Ξεκούκη, τον Γιώργο τον Ματαράγκα, είναι ο Γιώργος ο Παυλιδάκης, ένας εξαίρετος συνεργάτης μου που έχει αναλάβει και τα εργαστήρια και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι ο Πέτρος Πέτρου, η Δήμητρα η Μασούρα, η Μαρία Ζανίκου, ο Σταύρος ο Σπυράκης. Τη μουσική σύνθεση έκανε ο Γιώργος ο Περαντάκος, αγαπημένος φίλος πατριώτης, που είναι στο Τρίφωνο το συγκρότημα, γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Και τραγουδάει ο ίδιος ο Γιώργος μαζί με την Εροφίλη. Η Βαγγελιώη Μαυρίδου έκανε ενοχήστρωση μαζί με τον Παπαλάμπρου τον Δημήτρη. Σκηνοθεσία κτλ. Τα είπαμε. Αυτά τα παιδιά πρέπει να ακουστεί. Γιατί δεν είναι κάθε επιτυχία. Κάθε επιτυχία. Εγώ τώρα που έχω και τη φίλη στοιχείο. Χίο θα πάω. Προς το παρόν όμως πάμε μέχρι το.